Έχω πει ψέματα σε φίλους μου πως είμαι άρρωστος, γιατί δεν ήθελα να βγω για ποτό. Ναι. Κωνσταντίνε, είσαι πρωινός ή βραδινός τύπος? Όλων των ωρών. Δηλαδή, μπορώ να λειτουργήσω και το πρωί και το βράδυ. Συνεπείς στα ραντεβού σου ή αργείς? Συνεπείς στον αργό. Ενώ πηγαίνω στα ραντεβού πάντα όμως. Λίγο μπορεί να χάσω το χρόνο. Αλλά έχω αρκετά οργανωμένα το πρόγραμμά μου σε σχέση με τα ραντεβού. Οπότε, καμιά φορά μπορεί να συμβεί και αυτό. Έχεις κάποια καλή δικαιολογία όταν αργείς? Η πιο καλή δικαιολογία που είχα μια φορά που άρχισε ένα ραντεβού ήταν ότι πήρε φωτιά ένα λεωφορείο. Αλλά αυτό ήταν όταν ήμουν στη σχολή ακόμα. Γενικά, όχι, δεν έχω δικαιολογία. Λέω ότι άρχισα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να λέμε αυτό που έχει συμβεί παρά δικαιολογίες. Σωστά. Ελληνική μουσική ή ξένη? Ακούω και ελληνική και ξένη μουσική. Κυρίως ξένη. Στην ηρεμία μου ή στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο θα ακούσω πιο πολύ ξένη μουσική ή και κλασική μουσική. Στη διασκέδαση θα ακούσω και ελληνική μουσική. Έχουμε μια χρονομηχανή. Θα ήθελες να σε στείλουμε στα 80s ή στα 90s? Επειδή τα έχω ζήσει και τα δύο, θα διαλέξω τα 80s. Στην κόλαση παίζει διαρκώς στην τηλεόραση οικογενειακές ιστορίες ή διαφημίσεις τηλεμάρκετινγκ? Αυτό πρέπει να το απαντήσει κάποιος που μπορεί, έχει πιθανότητα να πάει εκεί. Ναι, οκ, σωστά. Το ταλέντο ή η δουλειά σε πηγαίνει πιο μακριά? Νομίζω η δουλειά. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η δουλειά και να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και στοχοπροσιλωμένος, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε αυτό που χρειάζεται το ταλέντο για να εξελιχθεί. Μια εβδομάδα χωρίς αυτοκίνητο ή χωρίς κινητό? Θα προτιμούσα χωρίς κινητό. Έχει τύχει ποτέ να το αφήσεις στην άκρη, να κάνεις καμιά αποτοξίνωση που λέμε τα σώσια? Ναι, το έχω αφήσει 2 μέρες γιατί μου σπάσε. Αυτό. Ήταν πολύ ωραίο. Την δεύτερη μέρα είχα αρχίσει να είμαι καλύτερα. Την τρίτη όμως το χρειάστηκα. Στο Τσακίρ Κέφι θα χόρευες Ικαριώτικο ή Τσιφτετέλη? Τίποτα από τα δύο. Νομίζω δεν θα χόρευα τόσο εύκολα κάτι τέτοιο. Okay. Αλλά είσαι και χορευτής, οπότε φαντάζεται ναι. Κανείς ξέρεις ότι χορεύεις. Αλλά αυτό. Ναι, όχι, δεν θα χόρευα κάτι τέτοιο. Αν ήταν πιο progressive, πιο house, θα χόρευα κάτι τέτοιο πιο εύκολα. Mm-hmm. Ξοδεύεις περισσότερα χρήματα σε ρούχα ή σε gadget? Ίσως σε ρούχα. Με φοβίζει ο χρόνος που περνά? Όχι. Έχω μετανιώσει για επαγγελματικές μου επιλογές? Όχι. Με έχουν αναγνωρίσει στο δρόμο και έκανα πως δεν είμαι ο ρίγος, γιατί δεν είχα κέφια να κοινωνικοποιηθώ. Όχι. Έχω πει ψέματα σε φίλους μου πως είμαι άρρωστος, γιατί δεν ήθελα να βγω για ποτό. Ναι. Αν δεν έμενα στην Αθήνα, θα έμενα... Στη Σύρο. Από όσα βίντεο κλιπ σκηνοθέτησα, τελικά το αγαπημένο μου είναι... Όχι, έχω πολλά. Τι να σου πω τώρα... Δεν μπορώ και να τα θυμηθώ. Δεν έχω έτοιμη απάντηση. Αυτό που θα ήθελα να θυμούνται οι άνθρωποι για μένα είναι... Αυτό το έχω ξαναπεί, οπότε μάλλον θα πρέπει να το επαναλάβω, ότι ήμουν αυτός που έκανε ό,τι ήθελα. Ωραίο αυτό. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Ελπίζω. Ναι, είναι έτσι ευτυχία που λένε, για να πάμε παρακάτω. Ένα guilty pleasure μου σε σειρά ή μουσική ή ταινία είναι... Guilty pleasure σε σειρά ή ταινία... Τι εννοείς, ότι δεν θα έπρεπε να το βλέπω και το βλέπω? Ναι, μπορεί να είναι λίγο trash. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο είναι πολύ cult. Βασικά δεν έχω guilty pleasure. Ό,τι θέλω το βλέπω. Ενώ δεν με πειράζει αν είναι καλό ή κακό, αρκεί να θέλω να το δω. Αφού είσαι και άνθρωπος που κάνει ό,τι θέλει. Ναι, ας πούμε. Ας πούμε. Η ταινία που βλέπω ξανά και ξανά είναι... Η ταινία που βλέπω ξανά και ξανά... Το Blade Runner και τον Dolce Vita του Fellini. Όχι του Μέγκα. Από όσους καλλιτέχνες έχω δουλέψει παρέα, έδεσα περισσότερο με τον ή την? Κοίταξε, έχω δέσει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, οπότε δεν θα έλεγα κάποιον. Και πολλοί είναι πάρα πολλοί φίλοι μου, οπότε δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κανένα. Κάποιον.